επειδή συνέδρι θέλω να προσπαθήσω να συμπυκνώσω, γιατί τα 3 λεπτά είναι πολύ λίγα για να τοποθετηθεί ένα σύνεδρο σε ένα συνέδριο το οποίο είναι τακτικό και απολογιστικό και νομίζω ότι έχει μόνο 1 ώρα σήμερα και 1 αύριο, οπότε θα προσπαθήσω να μεταφέρω τη δική μου την άποψη ως μία αυτοδιοικητική, η οποία επί σειρά ετών ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, έχοντας ασκήσει για 9 χρόνια διοίκηση, αλλά και ταυτόχρονα για 4 χρόνια αντιπολίτευση. Θέλω να πω πως το παράδειγμα της περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο ξεκίνησε ο νυν περιφερειάρχης ο κύριος Νίκας, είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους τους αυτοδιοικητικούς. Δεν μπορεί να είναι εντολοδόχοι της κυβέρνησης ούτε οι περιφερειάρχες, ούτε οι δήμαρχοι, αλλά ούτε οι αντιπολιτεύσεις. Αν τα κόμματα δεν κατανοήσουν ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει και να μπορεί όμως να ασκήσει πολιτική, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Αυτή τη λέξη περιφερειακή διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσεις την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν είδα καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα να παίρνει τολμηρές αποφάσεις. Αυτό που είδα είναι να υπάρχει μια αντιπαλότητα των εκπροσώπων της κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικά επίπεδα, κυρίως των βουλευτών, απέναντι στους αυτοδιοικητικούς. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί οι περιφέρειες να παίρνουν όλη τη λάτζα και να χρησιμοποιούνται πολιτικά κάθε φορά όταν έρχονται οι βουλευτικές και οι εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί οι περιφέρειες να παίρνουν αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Για δείτε τι έχουν σήμερα οι περιφέρειες. Τη μεταφορά μαθητών, μια καυτή πατάτα που δεν την ήθελε κανείς, την κονοποκτονία, τη δακοκτονία για περιφέρειες που έχουν θέματα μέλαιο παραγωγή, τον καθαρισμό των ρεμάτων. Τώρα πήραν και άλλες αρμοδιότητες και βλέπω ότι τα αντιπλημμυρικά κάποιοι τα χρεώνουν στους περιφερειάρχες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει σε μια τόσο κομβική στιγμή, που από ό,τι αντιλήφθηκα από την ομιλία του κυρίου Λιβάνιου, που τον είδα ότι είναι κυρίαρχος σε αυτά τα θέματα, είχε 2 απόψεις. Ναι μεν τι είναι αυτοδιοίκηση, από τη μία να το δούμε, από την άλλη όμως άκουσα κάποιες λογοδοσίες περίεργες. Λέει θα μετράμε, λέει, τους περιφερειάρχες, τις περιφερειακές αρχές. Μα μόνο ο λαός έχει αυτή τη δυνατότητα να τους μετράει και κάθε φορά που ψηφίζει με τη λαϊκή του ετιμιγορία αποφασίζει. Άρα λοιπόν, το να μην πρέπει οι περιφερειάρχες να είναι yes men, το να είναι πραγματικά πολιτικά χειραφετημένοι, το να αντιληφθεί όλος ο κόσμος της αυτοδιοίκησης ότι υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλος να απαξιωθεί και ως θεσμός και ως πρόσωπα, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό για αυτό το συνέδριο. Τελειώνω αμέσως, αγαπητέ μου Περιφερειάρχη, παρακολουθώ και την πορεία του Νοτιού Αιγαίου και βλέπω κάποια πράγματα εκεί, λέγοντας, και λυπάμαι όπου δεν είναι εδώ κανένας από τους κυρίους υπουργούς, ότι αυτό που θα είχε σημασία εδώ δεν είναι να λέει το Υπουργείο και να συγχαίρει ο ένας τον άλλον, αλλά να ακούσει προσεκτικά τι είναι αυτό που θα πούνε όσοι έχουν ασκήσει αυτοδιοίκηση, είτε ως διοίκηση είτε ως αντιπολίτευση, και να αντιληφθεί ότι έχει φτάσει η ώρα και η Ελλάδα να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Εμείς στο Μοριά, ίσως επειδή δεν δεχόμαστε και εύκολα ζυγό, αντιδράσαμε 2 φορές. Και τις 2 φορές, και κλείνω, και τις 2 φορές, 2 περιφερειάρχες δέχτηκαν επίθεση επειδή τόλμησαν να έχουν αντίρρηση πάνω στις εντολές που έπαιρναν. Ελπίζω να το κατανοήσετε αυτό και να ενωθούν οι δυνάμεις όλες να ενδυναμώσουμε το θεσμό. Γιατί αλλιώς το επόμενο βήμα πιστεύω ότι θα είναι αποκαρδιωτικό για την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πολύ.